Οι επαγγελματίες του κλάδου εστίασης και αναψυχής σε γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν συζήτησαν τα προβλήματα του κλάδου, στα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η αδυναμία εξόφλησης του τέλους 2% αλλά και ο αντικαπνιστικός νόμος. Ζητάμε άμεσα να έρθει από την εφορία. Έχω έρθει στην εννόηση με τον προϊστάμενο της εφορίας. Είναι διαθέσιμος να βοηθήσει. Φτάνει να το κάνει πράξη και ο Δήμαρχος. Να δώσει εντολή να έρθει αυτός ο κατάλογος. Για να μπορούμε να πάρουμε χρονική ενημερότητα που θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε για επενδυτικά προγράμματα, για δάνεια, για να λειτουργήσουν κανονικά τις επιχειρήσεις μας. Παρόν ήταν και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός, ο οποίος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δει με κατανόηση τα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων, ιδάλλως το κίνημα Δεν Πληρώνω θα μεγαλώσει από πολίτες που δεν θα μπορούν να πληρώσουν. Το κίνημα Δεν Πληρώνω θα γίνει μεγάλο. Θα γίνει μεγάλο για ένα λόγο. Όχι γιατί δεν θα θέλουν να πληρώσουν, γιατί δεν θα μπορούν. Συνεπώς πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν τα δίκαια και φυτά θέλω των πολιτών, αλλά και να συνεχίσουν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν δουλειά και δημιουργούν και την ανάπτυξη στην περιοχή.